Γεια σας από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο τρέχον αυτό βίντεο θα δούμε κάτι πάρα πολύ απλό, την κατασκευή ενός ραβδογράμματος ή ενός, αν θέλετε, ενός διαγράμματος στυλών. Τα διαγράμματα αυτά είναι ίσως από τα πλέον συνηθισμένα που μπορεί κανείς να δει οπουδήποτε, σε εφημερίδες, περιοδικά, επιστημονικά βιβλία, άρθρα κτλ. Και κατ' ουσίαν παριστάνουν ένα, αν θέλετε, ποσοτικό μέγεθος σε σχέση με ένα άλλο μη ποσοτικό συνήθως. Χρησιμοποιούμε με λίγα λόγια δύο σειρές δεδομένων, μία την οποία θα ονομάσουμε κατηγορία και μία την οποία θα ονομάσουμε ποσότητα. Θα δούμε σε αυτό το παράδειγμα το κάθετο ραβδόγραμμα ή το διάγραμμα στυλών, όπου οι ποσότητες αναπαριστώνται σαν ύψος ορθογωνίων ραβδων. Και γι' αυτό το λόγο διάλεξα αυτό το απλό παράδειγμα που και τα πραγματικά δεδομένα αναφέρονται σε ύψος και δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ύψος μιας παρέας που παίζει μπάσκετ, καλαθοσφαίριση αν θέλετε, ψηλά παιδιά γενικά, κατ' ομολογία, λοιπόν όλοι τους ψηλότεροι από μένα. Τα ονόματά τους είναι εδώ, ο Χριστόφορος, ο Φίλιππος, ο Παύλος, ο Δημήτρης και ο Βασίλης και εδώ δίνουμε το ύψος τους, προσέξτε λίγο, το ύψος είναι σε εκατοστά, σε σαντιμέτ, όχι σε μέτρα, το 192 δηλαδή είναι 192 εκατοστά ή αν θέλετε 1 μέτρο και 92 εκατοστά. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αναπαραστήσουμε αυτά τα δεδομένα σε ένα γράφημα όπως είναι εδώ στο αριστερό μέρος της σελίδας που βλέπετε με κάθετες στήλες. Με κάθετα δηλαδή έτσι ορθογώνια τμήματα τα οποία αναπαριστούν το ύψος του καθενός. Σας θυμίζω ότι αυτός εδώ ο οριζόντιος άξονας αυτού του τύπου τα διαγράμματα τον ονομάζουμε άξονα κατηγοριών και μπορεί να είναι μη αριθμητικά δεδομένα, όπως εδώ για παράδειγμα είναι ονόματα ανθρώπων, Χριστόφορος, Φίλιππος κτλ. Ή οτιδήποτε άλλο. Ο κάθετος άξονας όμως λέγεται άξονας τιμών και θα πρέπει να περιέχει και να έχει αριθμητικού τύπου κατ' ουσίαν δεδομένα. Λοιπόν, εδώ στο φύλλο εργασίας εδώ του Calc, θα μπορείτε να κάνετε επίσης εσείς μόνοι σας την ίδια εργασία και στο Excel, στο Microsoft Excel. Έχω ήδη περάσει τα δεδομένα, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε να το κάνετε κι εσείς έτσι μόνοι σας, είτε με αντιγραφή και επικόλυση, είτε με πληκτρολόγηση, είναι πάρα πολύ έτσι λίγα και τα δεδομένα. Από την ιστοσελίδα βέβαια του μαθήματος μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο αυτό όσο έχει, αν έτσι σε εισαγωγικά τεμπελιάζετε να τα κάνετε μόνοι σας. Λοιπόν, για να κάνουμε κυρίες και κύριοι το γράφημα στυλών, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε ένα από τα κελιά της περιοχής δεδομένων που θέλουμε, όπως για παράδειγμα εδώ έχω τελειώσει εγώ στο Β6 ή θα πάτε στο πρώτο ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο, δεν έχει δηλαδή ιδιαίτερη σημασία αν θα είσαι στο πρώτο ή στο τελευταίο ή κάπου αλλού, κάπου μέσα στα δεδομένα. Καλέστε από εδώ τον οδηγό γραφημάτων και για να πετύχετε το σκοπό σας, το πρώτο βήμα που θα δούμε είναι να πατήσετε το τέλος, το κουμπάκι του τέλους δηλαδή, να πάρουμε κάτι τέτοιο. Η κατασκευή του διαγράμματος κατά προεπιλογή μέσα από τον οδηγό γραφημάτων και διαγραμμάτων θα σας οδηγήσει στην κατασκευή ενός διαγράμματος στυλών και τα πράγματα νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο πια να εξηγηθούν πώς έχουν πάει. Δεν θα κρατήσουμε βέβαια αυτό το γράφημα, δεν μας αρέσει για μερικούς λόγους, θα σας πω λίγο γιατί. Αλλά απλά σας το δείχνω για να δείτε πόσο εύκολο είναι η κατασκευή του, ότι κατ' ουσίαν ένα τέτοιο απλό έτσι και γρήγορο, ένα quick and dirty όπως το λέμε έτσι, γράφημα μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα με ένα μόνο κλικ. Κοιτάξτε λίγο τι πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό το γράφημα και να το κάνουμε έτσι με τα στάδια μέσα από το φύλλο εργασίας, με τα τέσσερα στάδια κατασκευής των γραφημάτων και να το βελτιώσουμε όσον αφορά τη μορφή του. Πρέπει να απαλείψουμε καταρχήν αυτό το υπόμνημα. Όταν έχουμε μία σειρά δεδομένων όπως εδώ δεν χρειάζεται να βάζουμε υπομνήματα. Είναι κάτι που μπορεί να μπει στον τίτλο του γραφήματος ή στη λεζάντα του γραφήματος, όχι όμως το υπόμνημα. Επιλέξτε το λοιπόν από εδώ πέρα και μπορούμε να το διαγράψουμε. Ένα ακόμη πράγμα που θα χρειαστεί να προσθέσουμε κυρίες και κύριοι είναι τίτλους στους άξονες. Ίσως είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι ο οριζόντιος άξονας χ αναφέρεται σε κάποια ονόματα, μιας και οι λέξεις Χριστόφορος, Φίλιππος κτλ. Παραπέμπουν σε ονόματα. Πρέπει να ξέραμε όμως τι είναι αυτός ο κάθετος άξονας, σε τι μονάδες μετριέται και ποια ποσότητα παριστάνει. Μόνο με το νούμερο, μόνο με τον αριθμό, για παράδειγμα 195 ή αν θέλετε 190 εδώ ή οποιοδήποτε άλλο νούμερο εδώ σε αυτόν τον κάθετο άξονα, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι παριστά αυτός εδώ ο άξονας. Είναι για παράδειγμα το ύψος του παίκτη, είναι τα κιλά, είναι
τα μπουκαλάκια νερό που κατανάλωσε στο τελευταίο πρωτάθλημα, είναι οι πίτσες που έχει φάει τον τελευταίο χρόνο, τι μπορεί να είναι. Γι' αυτό το λόγο μπορείτε να το κάνετε από εδώ, με την μορφοποίηση του άξονα ή με την εισαγωγή τίτλου του άξονα, να προσθέσετε δηλαδή κάτι εδώ. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, να το κάνετε και στον οριζόντιο άξονα. Τέλος, κυρίες και κύριοι, κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθώσουμε, αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο να αλλάξουμε στο γράφημα, είναι η κλίμακα. Έχετε προσέξει ότι το πρόγραμμα από μόνο του θεώρησε ότι πρέπει να ξεκινήσει από το 170, εδώ την αναπαράσταση του κάθετου άξονα τιμών. Έτσι, αυτό το κάνει για να μας δείξει λίγο καλύτερα τις διαφορές τους. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να το πάμε στο 185, γιατί θα χάσουμε το Βασίλειο που είναι κατά κάτι κοντύτερος από τους υπόλοιπους παίκτες. Σχετικό βέβαια το κοντύτερος. Λοιπόν, κάπου εδώ στον 184 νομίζω ότι είναι. Από την άλλη μεριά όμως, τέτοια γραφήματα τα οποία έχουν τροποποιήσεις στον άξονα των τιμών, στον κάθετο άξονα, δημιουργούν άλλες παρεξηγήσεις, αν θέλετε. Για παράδειγμα, η παρεξήγηση που μπορούμε να έχουμε και αν θέλετε αυτό που στη βιβλιογραφία μπορείτε να το διαβάσετε με τον όρο misleading, είναι ότι ο Βασίλης είναι περίπου διπλάσιος, συγγνώμη, ο Φίλιππος εδώ, είναι περίπου διπλάσιος στο ύψος από ότι είναι ο Βασίλης. Πράγμα το οποίο δεν είναι αληθές. Δηλαδή, το ύψος αυτής εδώ της Ράβδου είναι περίπου διπλάσια από αυτήν εδώ του Βασίλη. Δεν σημαίνει ότι έχουμε διπλάσιο ύψος στο Φίλιππο, ότι ο ένας είναι 2 μέτρα και ο άλλος είναι 1 μέτρο, ότι είναι νάνος, εντάξει. Αυτό βέβαια το γράφημα μας δείχνει καλύτερα, αν αφήσουμε εδώ πέρα το 170, ποιες είναι οι διαφορές τους. Αλλά θα δείτε ότι αν αλλάξουμε αυτό την κλίμακα των αξώνων, τα πράγματα θα είναι έτσι λίγο διαφορετικά. Ας διαγράψουμε λίγο το γράφημα και ας πάρουμε τα πράγματα, σας λέω, από την αρχή, να δούμε όλα και τα 4 βήματα που απαιτούνται. Λοιπόν, ενεργοποιούμε ένα από τα κελιά, καλούμε τον οδηγό γραφημάτων, αφήνουμε την προεπιλογή εδώ στη στήλη, στη Ράβδος αν θέλετε, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, και πάμε στο επόμενο βήμα, στην περιοχή δεδομένων. Η περιοχή δεδομένων είναι αυτή εδώ που έχει προεπιλεγή, αν θέλουμε μπορούμε και να την τροποποιήσουμε, δηλαδή από το α1 στο β6. Προσέξτε λίγο, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένες αυτές εδώ τις επιλογές, την πρώτη γραμμή ως ετικέτα. Η πρώτη γραμμή ως ετικέτα μας λέει για παράδειγμα ότι εδώ που το α1 που γράφει όνομα και το β1 που έγραφε, δεν φαίνεται καλά, ύψος, είναι ετικέτες και δεν είναι δεδομένα. Αν το βγάλουμε, τότε θα παραχθεί μια νέα σειρά δεδομένων, βλέπετε εδώ πέρα που γράφει όνομα, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα. Δηλαδή το ύψος δεν είναι αριθμητική τιμή για να αναπαρασταθεί σε έναν άξονα τιμών. Οπότε πρέπει να μείνει. Επίσης, μπορείτε να αποφύγετε αυτό εδώ, να σας θυμίσω, αν θέλετε να το αποφύγετε, αλλά θα πρέπει να αλλάξετε αυτό το α1 σε α2. Να πείτε δηλαδή ότι τα δεδομένα δεν είναι από το. Δεν ξεκινάμε από το κελί α1, αλλά ξεκινάμε από το κελί α2. Αν το αφήσετε εδώ στο α1, τότε η πρώτη γραμμή είναι ως ετικέτα. Αυτό σας συνιστώ και να κάνετε. Δηλαδή, μην τροποποιείτε αυτές εδώ πέρα τις επιλογές και συμπεριλάβετε ως ετικέτες την πρώτη γραμμή που βάζουμε πάνω σε ένα πίνακα δεδομένων. Προσέξτε επίσης ότι χρησιμοποιούμε και την πρώτη στήλη ως ετικέτα, έτσι ώστε κάθε στήλη που θα τοποθετηθεί στο γράφημα, στο διάγραμμα, να έχει από κάτω μία ετικέτα σε ποιον αναφέρεται. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, παίκτης 1, 2, 3, 4, 5, μια αύξουσα ρύθμιση με λίγα λόγια. Υπάρχει όμως ο Χριστόφορος, ο Φίλιππος, ο Παύλος. Για να φαίνονται αυτά εδώ, θα πρέπει να δώσουμε την πρώτη στήλη από τα δεδομένα που έχουμε ως ετικέτες. Διαφορετικά δεν κάνουμε σωστή δουλειά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, στη σειρά δεδομένων. Εδώ τα πράγματα γενικά είναι πάρα πολύ απλά, γιατί έχουμε μόνο μία σειρά δεδομένων. Μόνο το ύψος θέλουμε να τοποθετήσουμε πάνω στο γράφημα. Θα δούμε αργότερα όμως περιπτώσεις όπου έχουμε δύο και τρεις και τέσσερις σειρές δεδομένων, οπότε πιθανά να χρειαστεί να επέμβουμε σε αυτό το σημείο. Σας υπενθυμίζω όμως ότι από αυτά τα κουμπιά της προθήκης και της αφαίρεσης μπορείτε είτε να προσθέσετε, αν θέλετε, κάποια άλλη σειρά δεδομένων από ένα άλλο πίνακα δεδομένων, δηλαδή με λίγα λόγια να βάλετε επιπλέον δεδομένα πέρα από τον πίνακα όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στο φύλλο εργασίας, ή να αφαιρέσετε εάν έχετε κατά λάθος συμπεριλάβει κάποιες επιπλέον σειρές δεδομένων. Τέλος, κυρίες και κύριοι, στο σημείο νούμερο 4, στο βήμα 4, μπορείτε αν θέλετε να τοποθετήσετε τίτλους είτε στο γράφημα είτε στους άκτονες. Για παράδειγμα, είπαμε ότι ο άξονας χ, συγγνώμη, ο οριζόντιος άξονας κατηγοριών αναφέρεται στον παίκτη. Μπορείτε να βάλετε εδώ κάποια λέξη όπως παίκτης, όνομα του παίκτη, δεν ξέρω, ονοματεπώνυμο ή οτιδήποτε άλλο. Τι είναι δηλαδή αυτό το Χριστόφορος, Φίλιππος κτλ. Και ο άξονας ψ, ο άξονας των τιμών,
δείχνει το ύψος του παίκτη και αν δηλώνουμε κάποια ποσότητα, καλό είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων, κυρίες και κύριοι, να δίνεται και την μονάδα μέτρησης. Με τι το μετράμε αυτό το πράγμα το οποίο αναπαριστούμε στο γράφημα. Μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα το σαντιμέτρο όπως έχω κάνει εγώ εδώ. Προφανώς μπορείτε να βάλετε και το εκατοστά, το στα ελληνικά ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, όπως θέλετε. Προσωπικά προτιμώ το σαντιμέτρο γιατί δεν είναι απλά ότι είναι μια αγγλική λέξη σε σχέση με μια ελληνική. Είναι το σύμβολο μιας μονάδας μέτρησης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μέτρησης. Οπότε προσωπική επιλογή είναι αυτή. Γενικά το θεωρώ πιο σωστό και το προτιμώ. Τώρα από εκεί και μετά, ανάλογα με τους σκοπούς της εργασίας σας και της παρουσίασής σας, αυτό μπορεί να μεταβληθεί. Και από εδώ, κυρίες και κύριοι, για να τα βλέπουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα, αφαιρέστε το υπόμνημα. Σας το ξαναλέω, σε περιπτώσεις όπου έχουμε μόνο μία σειρά δεδομένων, δεν χρειάζεται κανενός είδους υπόμνημα. Αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε αυτή την προβολή πλεγμάτων, των γραμμών πλέγματος στον κάθετο άξονα. Αν θέλετε, μπορείτε να την απαλείψετε. Δεν είναι και πολύ κακό να την αφήσετε σε ένα τέτοιο διάγραμμα, έτσι ώστε το μάτι να πηγαίνει καλύτερα στις διαφοροποιήσεις. Το γράφημα, όπως βλέπετε, έχει τελειώσει. Από εδώ και στο εξής, μπορούμε απλά να επέμβουμε με κάποιες έτσι μικρολεπτομέρειες διόρθωσης, αν θέλετε, με πλέον σημαντική αφή της κλίμακας. Για να αλλάξετε την κλίμακα, με λίγα λόγια να επέμβετε στην μορφή που έχει η κλίμακα ενός άξονα, κάντε διπλό κλικ πάνω στον άξονα, όπως έχω κάνει εγώ εδώ, και από το πλαίσιο διαλόγου το οποίο θα ανοίξει, μεταφερθείτε εδώ στην καρτέλα κλίμακα. Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας διάφορες άλλες επιλογές στις καρτέλες και σιγά σιγά να συνηθίσετε στην ιδέα ότι μέσα από αυτά τα πλαίσια διαλόγου μπορούμε να μεταβάλουμε την εμφάνιση ενός γραφήματος. Προς το παρόν θα μείνουμε μόνο εδώ στην κλίμακα, κυρίες και κύριοι, και θα βγάλω αυτή την αυτόματη τιμή που έχει το ελάχιστο του άξονα από το 170 στο 0. Τα υπόλοιπα προς το παρόν θα τα αφήσουμε όπως είναι. Προφανώς αν θέλετε μπορείτε και εσείς να τα τροποποιήσετε κατά βούληση. Όπως βλέπετε τώρα, δεν ξεκινάμε από το 170, αλλά ξεκινάμε από το 0. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε σε αυτή την περίπτωση σε σχέση με τις προηγούμενες είναι τώρα πια ότι ο Φίλιππας δεν φαίνεται να είναι διπλάσιος από τον Βασίλη, αλλά φαίνεται καθαρά ότι είναι υψηλότερος. Και σε αυτό το πράγμα μας βοηθάνε και οι γραμμές πλέγματος. Όπου για παράδειγμα μπορούμε να δούμε καθαρά ότι ο Βασίλης είναι αρκετά ψηλότερος από πού, από τον Βασίλη. Άλλο πράγμα που μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτό, κυρίες και κύριοι, για να δηλώσουμε καλύτερα τις διαφορές τους, είναι να αλλάξουμε και το μέγιστο. Να μην πάμε μέχρι το 250, όπου είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά να αφήσουμε σε κάτι πιο έτσι, εμφανές ως μέγιστο ύψος κάποιου έτσι, από την παρέα, το 220, ώστε αυτές εδώ οι διαφορές τους να φαίνονται και κάπως έτσι, καλύτερα. Μπορείτε, αν θέλετε, επίσης, για παράδειγμα, να τροποποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται ο τίτλος στον άξονα, στο κάθετο άξονα ή στον οριζόντιο. Εγώ εδώ θα σας δείξω πώς θα αλλάζουμε τη γραμματοσειρά. Για παράδειγμα, αυτό το κανονικά που λέει εδώ θα το κάνουμε έντονα και το 9-11. Τα γράμματα δηλαδή σε μέγεθος θα μεγαλώσουν κατά κάτι και θα εμφανιστούν με έντονο χαρακτήρα, όπως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ στον παίκτη. Ανοίξτε εδώ που λέει μορφοποίηση της επιλογής. Θέλουμε 11 και 11, να φαίνονται έτσι πιο καθαρά. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, αν αυτό έτσι σας αρέσει, σας βοηθάει στην παρουσίασή σας και τα λοιπά, μπορείτε με δεξί κλικ πάνω στα σημεία των δεδομένων εδώ να ενεργοποιήσετε την επιλογή που λέγεται εισαγωγή των ετικετών δεδομένων πάνω σε αυτή την bar, πάνω σε αυτή τη στήλη, δηλαδή μάλλον σε κάθε στήλη, στην κάθε ράβδο, να τοποθετήσετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ποσότητα, έτσι ώστε για να δείξετε καλύτερα, όπως μπορούμε να το κάνουμε εδώ να φαίνεται καλύτερα λίγο το γράφημα, ότι κάθε ένας από τους παίκτες έχει το αντίστοιχο ύψος. Για παράδειγμα, ο Χριστόφορος έχει 192, ο εκατοστά, ο Φίλιππος 207, ο Παύλος 201 και ούτω καθεξής. Τίποτα από αυτά που σας έδειξα δεν είναι απολύτως αναγκαίο να γίνει, εκτός ίσως από την τροποποίηση της κλίμακας. Ωστόσο, νομίζω και μόνοι σας μπορείτε να επέμβετε στην εμφάνιση του γραφήματος, έτσι ώστε να μην μένετε στις προεπιλογές, αλλά να το τροποποιείτε ανάλογα με αυτά που θέλετε. Στη συνέχεια του μαθήματος θα δούμε και πολλά και διάφορα ακόμη, κυρίες και κύριοι. Ένα πράγμα που θέλω να υπενθυμίσω μονάχα πριν κλείσουμε σε πολλούς είναι η λεγόμενη αποθήκευση. Δεν αφήνουμε τα πράγματα να ρέουν πολλή ώρα στον χρόνο χωρίς να έχουμε κάνει η αποθήκευση του εγγράφου με το οποίο εργαζόμαστε. Λοιπόν, η αποθήκευση μπορεί να γίνει από εδώ,
είτε με το κουμπί της αποθήκευσης και το Control S, είτε με την αποθήκευση OS, ένα από τα δύο χρειάζεται. Πολύ απλά μπορείτε να μεταβείτε στα έγγραφα, δώστε εδώ ένα όνομα στο αρχείο σας, για παράδειγμα εγώ θα δώσω Bar 5 και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι εσείς και αποθηκεύστε το. Πατήστε εδώ την αποθήκευση. Προσέξτε μονάχα ότι κατά προεπιλογή το Calc θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας στη μορφή του ανοιχτού format, για παράδειγμα τα αρχεία σας θα έχουν προέκταση ODS. Από εδώ και μετά όμως μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όπως θέλετε εσείς. Παράδειγμα, αν θα δώσουμε εδώ το ODS ή δεν δώσουμε τίποτα, θα πάει σε αυτή τη μορφή. Στο Excel θα είναι XLS, το πιο καινούργια έκδοση του Excel θα είναι σε XML format, θα είναι το XLSX και το καθεξής. Αν θέλετε να το αλλάξετε τούτο εδώ, μπορείτε επίσης να το κάνετε. Για παράδειγμα, από την αποθήκευση OS μπορείτε προφανώς να διαλέξετε ένα άλλο τύπο format. Για παράδειγμα, αυτό που σας έλεγα με το Microsoft Excel στην καινούργια τη μορφή του 2010 ή του 2013, αν έχετε τόσο έτσι, πρόσφατη έκδοσή του. Λοιπόν, οπότε ανάλογα μπορείτε να δουλέψετε ό,τι όπως εσείς θέλετε και επιθυμείτε. Αυτά από μένα. Θα ήθελα να σας προτρέψω να κάνετε όσο περισσότερα γραφήματα στυλών, ράβδων κτλ. Έτσι μπορείτε περισσότερα και ανάλογα να τροποποιήσετε την εμφάνισή τους είτε παίζοντας με τους άξονες είτε παίζοντας για παράδειγμα με τα χρώματα των στυλών και ούτω καθεξής. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.